Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Θεοδωρόπουλο, είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βρεθήκατε και προσωπικά χτες στην Πανεπιστημίουπολη. Ναι, από την πρώτη στιγμή, εκατοντάδες μέλη της ΚΝΕ βρεθήκαμε χθες με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, με τους συμφοιτητές μας, στον χώρο της Πανεπιστημίουπολης και της Πολυτεχνείουπολης. Και σήμερα είμαστε εδώ, όπου η κυβέρνηση για δεύτερη φορά, μάλλον δεν έμαθε καλά το μάθημά της από χθες που δεν τα κατάφερε, επιχειρεί να εισάγει τις δυνάμεις καταστολής στην πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές μας. Είχαμε κρότου λάμψης, είχαμε χημικά, είχαμε και τέτοια τακτική εισόδου του νέου σώματος στα ΑΕΗ. Κοιτάξτε, το νέο σώμα το οποίο επιδιώκει να φτιάξει η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο το ότι δεν έρχεται για να προστατεύει τους φοιτητές, δεν έρχεται για να απαντήσει στις ανάγκες μας, έρχεται για να καταστήλει και να φημώσει κάθε αγωνιστική φωνή, κάθε φωνή ριζοσπαστικοποίησης, εμάς τους αγώνες μας και τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Άρα λοιπόν και αντίστοιχες τακτικές θα εφαρμόζουν. Έγινε μια τέτοια προσπάθεια χθες. Βέβαια, όλοι οι φοιτητές ευτυχώς είμαστε καλά. Δεν υποχωρήσαμε. Από την πρώτη στιγμή μείναμε συγκροτημένοι πίσω από τα μπλοκ των φοιτητικών μας συλλόγων και δώσαμε την απάντηση που έπρεπε. Οι δυνάμεις καταστολής συνέχεια αποσύρθηκαν με την αποφασιστική παρέμβαση την οποία είχαμε και σήμερα βρισκόμαστε ξανά εδώ για δεύτερη μέρα και για όσο χρειαστεί θα είμαστε εδώ. Άλλωστε, το συγκεκριμένο μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο έχουν απορρίψει οι φοιτητές με τους αγώνες τους όλο το προηγούμενο διάστημα και στις φοιτητικές εκλογές, αν θέλετε, το αναδείξανε σε πρώτη διεκδίκηση. Και βέβαια, αυτές τις μέρες επίσης αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση θα φάει τα μούτρα της στην προσπάθεια να το εφαρμόσει. Κύριε Θεοδωρόπουλε, ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται και θέλω την απάντησή σας είναι ότι εδώ υπάρχει νόμος. Υπάρχει ένας νόμος. Εσείς μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτό τον νόμο, αλλά εδώ υπάρχει νόμος. Άρα λοιπόν, η αντίδρασή σας απέναντι σε έναν ψηφισμένο νόμο συνιστά παρανομία. Τι λέτε? Καταρχάς, εμείς, για να δώσω και λίγο τη μεγάλη εικόνα, για να τη γνωρίζουν και όλοι οι ακροατές, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι φοιτητές ή όχι. Οι φοιτητές ξεκινάμε για μία ακόμη φορά το νέο ακαδημαϊκό έτος, με πολλά άγχη και πολλές ανάγκες. Υπάρχουν φοιτητές μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πολύ να καταφέρουν να σπουδάσουν, γιατί δεν έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, δεν μπορούν να μπουν σε εστία, γιατί δεν υπάρχουν εστίες. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν να έχουν τον απαραίτητο αριθμό καθηγητών μέσα στις σχολές τους ή θα κάνουν αλλεπάλληλα κενά και θα χάνουν από τη μόρφωσή τους. Φοιτητές οι οποίοι αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν να πάρουν μετεγραφή στην πόλη την οποία επιθυμούν, γιατί δεν μπορούν οικονομικά να αντέξουν το κόστος να πάνε κάπου μακριά από αυτή. Και την ίδια ώρα που υπάρχουν όλες αυτές οι ανάγκες, η κυβέρνηση με μια προκλητική κίνηση επιλέγει να φέρει πάνωπλους αστυνομικούς, δημιουργίες, έξω από τις σχολές μας. Ο συγκεκριμένος νόμος λοιπόν δεν απαντάει στις ανάγκες των φοιτητών. Και αναρωτιόμαστε γιατί ένας φοιτητής, πρωτοετής για παράδειγμα, που έρχεται να δει τη σχολή του, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίζει να είναι δημιουργίες έξω από τις πύλες της σχολής του. Ή γιατί ένας φοιτητής ο οποίος ψάχνει για εστία ή να νοικιάσει κάπου κοντά στο πανεπιστήμιο το οποίο έχει επιλέξει να περάσει, η πρώτη εικόνα που να βλέπει να είναι χημικά και κροτουλάμψη σε φοιτητές που διεκδικούν τα αυτονόητα. Βέβαια, πίσω από αυτόν τον παραλογισμό υπάρχει λογική, την έχουμε αναδείξει πολλές φορές και εμείς σαν Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, αλλά και μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, και είναι ότι θέλουν ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση το οποίο θα υπερασπίζει τα κέρδη των αφεντικών, την έρευνα που γίνεται για τις δικές τους business. Άλλωστε, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ το προσπάθησε και το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, αυτά τα κόμματα έχουν θέση για την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές. Απλά να δίνει την εντολή για να πέσει το κλοπ ο τρίτανης και όχι ο διοικητής. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο συγκεκριμένος νόμος δεν θα εφαρμοστεί, ό,τι και να λέει η κυβέρνηση. Για εμάς αυτό έχει σημασία, αν απαντά ή όχι στις ανάγκες μας. Από τη στιγμή που δεν απαντά, οι φοιτητές έχουμε αναδείξει πολλές φορές και μέσα από πολύ δημοκρατικές διαδικασίες και χιλιάδες φοιτητές και στις φοιτητικές εκλογές ακόμα, αν θέλουμε να δούμε και μια πιο μεγάλη και μαζική εικόνα, ότι ο νόμος αυτός πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Όπως άλλωστε και το εργατικό κίνημα έχει κάνει πολλές φορές και κάνει σήμερα και εμείς παραδειγματιζόμαστε από τους εργαζόμενους, τους αυριανούς συναδέλφους μας. Είναι ακριβές ότι για την εφαρμογή αυτού του μέτρου διατίθεται 50 εκατομμύρια και αν ναι, αυτά τα χρήματα θα ήταν, θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα, όχι λύση, μια ανάσα στο θέμα των καθηγητών, των φοιτητικών εστιών. Ναι, βέβαια. Και το έχουμε αναδείξει αυτό με κάθε ευκαιρία και το αναδεικνύουμε. Είναι ένα από τα βασικά μας αιτήματα. Γι' αυτό και λέμε ότι την ίδια στιγμή που υπάρχουν όλες αυτές οι ανάγκες, αυτό το οποίο θα απαντούσε σήμερα είναι όχι να δοθούν χρήματα για στολές και για παρουσία δυνάμεων καταστολής μέσα στις σχολές μας, αλλά χρήματα για να έχουμε βιβλία.
να μην δοθούν χρήματα για να έχουμε δημιουργίες έξω από τις σχολές μας ή και μέσα όπως θέλει η κυβέρνηση και να χτυπούν φοιτητές, αλλά να δοθούν χρήματα για να μπορεί κάθε φοιτητής ο οποίος περνάει σε μια πόλη μακριά από τον τόπο διαμονής του να έχει εστία. Να μπορεί να μην κόβεται το δικαίωμά μας στη δωρεάν σύντηση, που και αυτό είναι πάντα υποαίρεση και ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα κάθε φορά. Το γεγονός υπάρχουν ότι... πολλά παραδείγματα ακόμα που μπορούμε να αναδείξουμε σε αυτό. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτό το μέτρο δεν είναι ένα μέτρο καταστολής ή τρομοκρατίας ή εκφοβισμού ή αν θέλετε ακόμα και συμπλήρωμα των managers και των συμβουλίων ιδρυμάτων, αλλά είναι ένα μέτρο για την ενίσχυση της νομιμότητας, για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Εσείς πώς το ακούτε? Ναι, θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί πολλά τέτοια επιχειρήματα. Έχει ακουστεί ακόμα και το επιχείρημα ότι είναι άβατα σήμερα, άβατο το χώρο του πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο η πανεπιστημιακή αστυνομία θα μπορέσει να δώσει λύση. Άβατο το πανεπιστήμιο, αν θέλετε τη γνώμη μου, με βάση την πείρα που έχουμε φοιτητές, είναι για τους φοιτητές οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν εστία. Άβατο είναι για τους φοιτητές οι οποίοι βλέπουν τις εταιρείες να κάνουν όντως έρευνα μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου, αλλά δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πανάκριβο εξοπλισμό ο οποίος υπάρχει και να κάνουν και αυτή έρευνα σήμερα, χωρίς αυτή να καταλήγει στην τσέπη του επιχειρηματία ο οποίος τη χρηματοδοτεί. Άβατο είναι για τους μετεγγραφέντες φοιτητές οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν μετεγγραφή γιατί τα κριτήρια γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Και για κάθε νέο παιδί που επιλέγει να δουλέψει αντί να καταφέρει να σπουδάσει γιατί η οικογένειά του δεν τα βγάζει πέρα. Αντίστοιχα, βεβαίως και για το θέμα της ανομίας που επικαλείται η κυβέρνηση και η νεολαία της ΙΔΑΠ και άλλες δυνάμεις μέσα στις σχολές, και εδώ υπάρχει πείρα που πρέπει να αξιοποιήσουν οι φοιτητές. Δηλαδή, σήμερα αυτό που λείπει από τα πανεπιστήμια δεν είναι αστυνομία. Είναι, όπως είπα και πριν, τα βιβλία, οι καθηγητές μας, η χρηματοδότηση που έχει φτάσει πλέον πάτο και θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο, θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια, και για τέτοια φαινόμενα, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουμε διεκδικήσεις. Όπως για παράδειγμα, διεκδικούμε να έχουμε προσωπικό συντήρησης, λειτουργίας και φύλαξης στις εστίες και τις σχολές. Ή για παράδειγμα, διεκδικούμε να υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός και πέριξ των κάμπους, στις πανεπιστημίου πόλεις μας δηλαδή, στις εστίες και σε όλους τους χώρους του πανεπιστημίου. Αν η κυβέρνηση λοιπόν ήθελε να λύσει αυτό το πρόβλημα, τότε θα παίρνει αυτά τα μέτρα. Γιατί να σας πω και κάτι. Εγώ χτες ήμουνα παρόν στην κινητοποίηση που κάναμε εδώ και δεχτήκαμε και μεταξύ άλλων επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής. Δεν ήρθαν να συλλάβουν εναρκέμπορους, ήρθαν να χτυπήσουν φοιτητές. Όπως και έχει γίνει πολλές φορές, με πολλά παραδείγματα και όλο το προηγούμενο διάστημα. Από το απειθήτα μέχρι και σήμερα. Κύριε Θεοδρόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστούμε.